Διώξα και τον συνάδελφο τον Τζαλαπάτη προηγουμένως που έριξε κάτι σπόντες, ότι ειδικά στα μέσα γενικότερα δεν ήταν το καλύτερο πεδίο για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, το έχω ξαναπεί εγκαίρως, αλλά και στον ιδιωτικό χώρο. Έκανε όμως και πέντε πράγματα. Π.χ. παρά τα μπρος πίσω και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ξαναβοήθησε να γίνει η συζήτηση, να φτιαχτεί το ΕΣΟΥΜ κτλ. Μπήκε η ιστορία για πρώτη φορά στη χώρα μας, που έχουμε την ιδιωτική τηλεόραση, μέσα από την νομοθέτηση, να το πω έτσι, στη συνέχεια και τη ρύθμιση από το ΕΣΟΥΡΟΥ με τις κανονικές άδειες. Δεν διαφωνώ καθόλου. Για το εμπάργο, για παράδειγμα, που έχουμε κάνει την κουβέντα. Θα ξαναπούμε. Ήσασταν απέναντι. Όχι μόνο ήμουν απέναντι. Εγώ έχω πει όχι μόνο για τα εμπάργο. Ήταν δύο τα εμπάργο. Το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΚΑΙ και μετά το έκανε η Νέα Δημοκρατία στην ΕΡΤ. Πάλι καλά που το μάζεψε η Νέα Δημοκρατία και πάλι καλά τρεις μέρες πριν τις εκλογές που το μάζεψε ο κ. Τσίπρας. Άργησε. Συμφωνίες γίνανε γι' αυτά, Δημήτρη. Δημήτρη μου, σε όλα γίνονται συμφωνίες. Γιατί εγώ κοιτάω ως πολίτης πρώτα απ' όλα. Οι συνέργειες που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Τα δεδομένα. Άκουσε με λίγο τώρα. Πάντως όμως, μετά από τέσσερα χρόνια, αυτή η κυβέρνηση μπορούσε να πει, ενώ η προηγούμενη μπορεί να τράκαρε σε άλλα, τράκαρε και σε αυτό, είπα περισσότερο. Ήταν και εξόχως μη μνημονιακό πεδίο, για να συνεννοηθούμε. Μπορεί να λέει τουλάχιστον αξιοπρεπώς ότι ο κύριος Στάδε, ο κύριος Στάδε, ο κύριος Στάδε, ακόμη και ο κύριος Μαριανάκης που είναι στην επικαιρότητα, παίρνει νόμιμη άδεια και θα πληρώσει. Ελπίζω ότι θα πληρώσουν όλοι και έχουν αρχίσει τις δόσεις. Δεύτερο ζήτημα νόμος. Ναι. Όχι, το λέω νόμος, αλλά πολλές φορές ο νόμος αυτή τη χώρα δεν εφαρμόζεται. Και ξέρω εγώ από μικρούλης και λέω ότι ο μικρός και ο αδύναμος θέλει νόμους που να εφαρμόζονται. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να έχει κάποια ισχύ και ως πολίτης και ως πλευρά εργαζομένων για τα εργασιακά δικαιώματα κτλ. Πρέπει να έχει απήχηση. Ορίστε. Με την προϋπόθεση πρέπει να έχει απήχηση. Ποιος να έχει απήχηση, ο νόμος? Όχι. Τη δουλειά που κάνει ο καθένας μας. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Να μιλάς για τις δυναμικές τώρα. Εγώ είπα ότι ο αδύνατος, ο μικρός, θέλει οι νόμοι, ακόμα και αν είναι κάποιες φορές άδικοι ή οτιδήποτε, καθυστερημένοι χρονικά κτλ., να εφαρμόζονται. Γιατί και να ψηφιστεί ένα σωστός νόμος, άμα δεν εφαρμόζονται, χαιρετίσματα. Και η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα που ξαναεξεδιπλώνεται, δεν ξεδιπλώνεται απλά για τις απορριθμίσεις της αγοράς στην Ασία, για να συνεννοηθούμε και σε κάτι να συμφωνήσουμε, αλλά γιατί είναι μία, όπως να το πούμε, οργανική συνισταμένη μιας ολόκληρης αντίληψης σε όλο το πεδίο της οικονομίας και όχι μόνο για τη χώρα, ξαναλέω. Έχει σημασία. Και αυτή είναι και η πραγματική αξιακή και ιδεολογική διαφορά, τουλάχιστον όπως την καταλαβαίνω εγώ ή προσπαθώ να την εξηγήσω, ανάμεσα στη σημερινή δεξιά στη χώρα μας, γιατί δεν είναι μόνο στη χώρα μας, και στη σημερινή αριστερά στη χώρα μας, γιατί δεν υπάρχει ούτε μία δεξιά ούτε μία αριστερά. Πάμε παρακάτω τώρα. Είπαμε και προηγουμένως που έλειπε ο κύριος Τζαλαπάτης, για να του απαντήσω κάτι για το συνδικαλιστικό, ότι μεθαύριο είναι η απεργία. Εγώ γενικά μαζί με τους εργαζόμενους είμαι και με τους ανέργους και με τα σωματεία, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει και μια διαδικασία η οποία δεν ανταποκρίνεται πολλές φορές ούτε στην κοινωνική δυναμική, ούτε σε ένα σχεδιασμό με ουσία συμμετοχική κτλ. Θα περίμενα λοιπόν και περιμένω πάντοτε, για να μην είναι εύκολη η απάντηση από μια δεξιά κυβέρνηση ή οποια άλλη κυβέρνηση, ότι το να κηρύσετε μια απεργία να συνδυάζεται με μια σειρά κινήσεις. Και εγώ βλέπω ότι η ΓΕΣΕ, που παραμένει με μεγάλα προβλήματα, Δεν μίλησα για τη ΓΕΣΕ. Κατάλαβα την ψυχή. Εγώ ξεκινάω με τη ΓΕΣΕ όμως. Επειδή η ΓΕΣΕ υποτίθεται ότι την προκηρύσσει την μεθαυριανή. Κάτσε, δεν μίλησα μόνο για τους δημοσιογράφους. Πάω στο συνολικότερο θέμα εγώ. Έχουμε πρόβλημα με τα συνδικάτα. Πρόβλημα συμμετοχής, πρόβλημα δημοκρατίας, πρόβλημα φεουδαρχίας και πάει λέγοντας. Και δεν τα λέω τώρα πρώτη φορά και με ξέρεις ότι τα έχω πει και για αλλού. Να πάμε στους δημοσιογράφους λοιπόν. Οι δημοσιογράφοι να θυμούνται όταν ψηφίζουν, εγώ λέω, και να τα ξανασυζητήσουμε σε άλλο πεδίο, να μην παρεξηγηθώ τώρα από τους φίλους που μας βλέπουν, ότι όταν προκυρήσουν και μία απεργία, να βλέπουν επίσης και οι δημοσιογράφοι μετά τι συμμετοχή είχε. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι πριν από 10 μέρες που είχαμε μόνο στάση εργασίας, έσπασε την απεργία ο Αλαφούζος. Ο εκπρόσωπος της Αυγής διαμαρτύρησε. Άκουσε με λίγο, Δημήτρη μου, τώρα, γιατί εγώ πρώτα τα βάζω για τα αφεντικά. Στάση... Δεν σπάω τα μέτωπα των εργαζομένων. Λέω στη στάση εργασίας που είχαμε την προηγούμενη φορά, όχι απεργία, ο Αλαφούζος την έσπασε και δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πρόβλημα μόλις ποιος φτιάζει τη φορά των εργαζομένων? Στο κόντρα είναι το φτιάξιμο των εργαζομένων? Όχι, στο όχι, κόντρα όχι, ή στην Αυγή νομίζω. Όχι, όχι. Όταν ο εκπρόσωπος της Αυγής. Ο εκπρόσωπος της Αυγής δεν είναι ο εκπρόσωπος της Αυγής, ούτε εγώ είμαι εκπρόσωπος της Αυγής, εγώ στον πώς. Τι λέω, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων. Στο μεικτό, στο κόκκινο, στο ντοκουμέντο, αλλά και σε άλλα μέσα. Τι σχέση έχει το ντοκουμέντο με μένα? Θα σου πω ακριβώς τι λέω. Έστειλαν επιστολή λέγοντας ότι στην πλειοψηφία, στην οποία δεν ανήκω εγώ στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΥΑ, το ξέρεις καλά.
Τι επιστολή στείλανε. Ότι ήταν κοροϊδία αυτό που έγινε με την Τρίρουστάση. Και θέλανε 24 ώρες. Όχι, θέλανε να υπάρξει μια αντίδραση απέναντι στα μέτρα. Τώρα θα είναι 24 ώρες, 48 ώρες ή οτιδήποτε. Πρέπει να υπάρχει μια απάντηση σε αυτά τα μέτρα. Μάλιστα. Επειδή είσαι όμως ολοκληρώστε, γιατί πρέπει να είσαι από όλοι οι συνάδελφοι και κλείνουμε. Επιτρέψτε μόνο ένα τελευταίο πράγμα και να τελειώνουμε. Λέμε το εξής. Επειδή καθ' υποτροπή να επαναλαμβάνονται στη σημερινή κουβέντα χαρακτηρισμοί και μάλιστα από εκλεγμένους που τους σέβομαι, όποιοι και αν είναι, περί εισβολής, κατοχής, απικισμού και πάει λέγοντας. Όλες αυτές οι φραστικές που φαίνονται ανώδυνες, παρότι είναι ένα είδος πολεμικής και αποτίμησης, κατά τη γνώμη μου είναι απορριπταίες, γιατί οδηγούν το μέσο συνάδελφο και πολίτη που μας ακούει, συμπολίτη, σε άλλου τύπου συμπεράσματα και πολιτικές. Γιατί ο κίνδυνος δεν είναι οι φουκαράδες, είναι αυτοί που κάνουν τη χρήση των φουκαράδων, ακόμα και με οποιαδήποτε πλευρά, για να βοηθήσω και τον συνάδελφο του Καλαρίτη. Άρα, εγώ δεν δέχομαι κάποιον να μιλάει για εισβολή στη χώρα μου, γιατί δεν είναι μόνο στη χώρα μου, ξαναλέω το πρόβλημα. Και δεν σχεδιάζει κανείς εισβολή, άλλα κόλπα κάνει. Για να συνεννοούμαστε. Τελικά αυτοί δεν διέρχονται για να μην πόρτα. Εσύ πιστεύεις ότι ο Αφγανός που πάει να φύγει για να γλιτώσει από τους Ταλιμπάν και τους Αμερικάνους τον μετέφερε στον βάζει ο Ερντογάν. Προσφυγικό δηλαδή. Τον βάζει ο Ερντογάν. Προσφυγικό μιλάει. Αν ήθελε ο κύριος Ερντογάν τα σταμάτα, γιατί δεν τα σταμάτα για να ήθελε ο Ερντογάν. Άντε πάλι τα ίδια. Γιατί ο Φουκαράς θέλει να πάει στη Σουηδία, στη Γερμανία, στην Φιλανδία, στην στο Βέλγιο κτλ. Να το καταλάβουμε αυτό. Όπως ο άλλος θέλει να πάει στην Αμερική ή στον Καναδά. Γιατί φρενάρει, δεν το ξέρει γιατί φρενάρει εδώ. Γιατί φρενάρει. Πώς θα φύγει από εδώ. Εξήγησέ μου αν δεν υπάρξει συνολική αντιμετώπιση από τους Ευρωπαίους που είπαμε πριν. Ωραία, και μέχρι να υπάρξει τι θα γίνει το φουκαράς. Μέχρι να υπάρξει να μην λέμε πράγματα μόνο συνθήματα. Γιατί εμείς, είπα πριν, η σημερινή κυβέρνηση, η αυριανή, η χθεσινή, μα δεν είναι θέμα Σάμου και Χίλ τώρα. Μα δουλευόμαστε, λέω τώρα. Ο φουκαράς από τον Κονγκό, το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, δεν σε απασχολεί. Εδώ δεν μιλάμε για διεθνισμό του πόλου τώρα, για να συνεννοούμαστε. Μιλάμε για ανθρώπινη αλληλεγγύη και άλλο κυβερνητικέ πολιτικέ. Ένα αριθμό. Αυτή η κυρία Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει στον Ερντογάν. Να του πει σταματά τα πάντα. Γιατί δεν παρεμβαίνει. Γιατί κάνει δουλειές. Όχι, δεν παρεμβαίνει. Δεν τα στηρίζει. Μην τα ισοπεδώνεις. Μην τα ισοπεδώνεις. Τι λάθος κάνει. Λίγο δεν κάνει. Λίγο. Γιατί δεν πήρε μέτρα κοινώς όταν εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση τα προηγούμενα. Ποια λόγια. Τα εφαρμόζει. Για να δούμε τώρα που θα πάνε, θα προχωρήσουν κανένα βήμα παραπέρα. Έχεις δει κανένα Τούρκο πρόεδρο να συμβιβαστεί με αυτά τα δικά μας. Είπα εγώ να συμβιβαστεί ο Τούρκος πρόεδρος. Είπα αυτός να πιέζει. Και είπα ότι η Ευρώπη δεν είναι αυτή που θέλουμε. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς στον κόσμο, λέω. Όχι, είμαστε η πρώτη γραμμή. Είμαστε η πρώτη γραμμή. Σε άλλα και σε άλλα δεν είμαστε. Σε όλα είμαστε πρώτη γραμμή. Είμαστε πρώτη γραμμή. Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι και η Ιταλία. Είναι και η Ιταλία. Εμείς είμαστε οι πρώτοι. Δεν πάει με βάρκα από την. Να σου θυμίσω ότι πριν κάποια χρόνια εδώ τι γινόταν από τους βορειοϊπηρώτες και τους γείτονες Αλβανούς και σε εμάς και στην Ιταλία. Μήπως θυμάστε τις καραβιές που πνιγόντουσαν στην Αδριατική για να πάνε στην Ιταλία. Τα θυμάστε ή τα ξεχάσατε. Πείτε το γιατί πάνε στην Ιταλία. Μου λέει συνέχεια. Το γάρι, γιατί δεν μπορεί να τραβήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δεν μπορεί να το τραβήξει ο Τραμπ, να πούμε, για να συνεννοηθούμε. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί. Δεν θέλει όμως. Δεν μπορεί. Και δεν θέλει και δεν μπορεί. Τι θα του κάνει. Τι. Και δεν θέλει και δεν μπορεί. Να βάλει εκεί πέρα. Είναι 80 εκατομμύρια χώρα. Κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε και μία από τις 10 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Τότε να πάμε να αλλάξουμε χώρα τότε. Τώρα δεν είναι. Να πάμε να αλλάξουμε χώρα τότε. Εντάξει. Δεν μπορεί να προστατεύσει τον πληθυσμό της μια χώρα. Είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Έχει κάποια συμφέροντα. Και δεν πρόκειται κανείς να τους τραβήξει τα αυτή. Η Γερμανία έχει τα συμβόλαια 92 αμυντικά συμβόλαια με την Τουρκία. Ακούσουμε τον Παναγή, καθώς είχαμε τον κύριο Παναγή. Εγώ θα μείνω σε αυτό που. Να αλλάξουμε λίγο τη συζήτηση. Πάμε σταματήσουμε.